Τώρα έχουμε όλη την ώρα δικιά μας. Όλη την ώρα. Εσύ δεν κάνεις κοινωνικές εξόδους, δηλαδή να πούμε ότι θα πάμε να πάμε. Δεν είσαι τέτοιος. Δεν πάω, ναι. Δεν πάω. Προτιμώ το σπίτι και με φίλους. Ναι. Το προτιμώ. Βάλε με σε αυτό τον κύκλο καμιά μέρα. Όποτε θα θες. Χαρώ πάρα όποτε πολύ θες. Να έρθω να σε δω. Ναι. Πώς είσαι. Και δεν είναι κύκλος. Είναι... Είναι ρεύμα. Αυξομοιούνται, ναι, 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 ρεύμα, ναι, 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 ναι. Καλά είμαι, καλά είμαι, καλά είμαι. Με την ευκαιρία αυτής της συνέντευξης ξαναδιάβασα πράγματα για σένα, κάποια τα ξέρα, κάποια δεν τα ξέρα, και έχει πολύ ενδιαφέρον η ζωή σου, δηλαδή... Είχε. Γιατί αυτά, ξέρεις τι, το παρελθόν δεν έχει σημασία, το παρόν έχει σημασία. Το παρελθόν όμως δεν σου δίνει μια βάση, μια... Ναι. Μια χαρά ότι έχεις κάνει πράγματα που ονειρεύτηκες. Κοίταξε, έχω την εντύπωση ότι το παρελθόν όπου και να τα όπως και να τα αγγίξεις, όπου και να τα αγγίξεις πονάει. Γιατί ή θα θυμάσαι κάτι που ήταν καταπληκτικό και λες πού το τώρα, ή κάτι άσχημο που λες πέρασα κι αυτό. Οι περισσότεροι δηλαδή... όμως λένε, θυμούνται το παρελθόν απαλλαγμένο από τις πίκρες του και λένε α, κάθε πέρσι και καλύτερα. Όχι. Όχι. Είχα, νομίζω πως όλοι, απλώς. Το κοιτάζω κατάματα ή μάλλον δεν το κοιτάζω και καθόλου. Τις περισσότερες, όχι. Δεν ασχολούμαι. Κοιτάω ή με το τώρα και με το τέτοιο. Ότι ύστερα στην τέχνη μας και γενικά στην τέχνη δεν έχει, τι, δεν έχει σημασία τι ήσουνα. Σημασία έχει τι είσαι. Τι κάνεις αυτή τη στιγμή. Καλά, στην τέχνη είναι λίγο όμως. Σκληρό, είναι λίγο σκληρό, αλλά για τους ηθοποιούς αυτό είναι. Μην κοιτάς τι ήσουνα. Τι είσαι τώρα. Μα μπορεί ένας ηθοποιός να έχει ταλέντο πριν και να μην έχει τώρα. Μπορεί να μην έχει ζήτηση τώρα. Μπορεί να μην έχει τύχη να υπάρχει, ναι, κάτι. Ναι, γιατί δεν φτάνει το ταλέντο. Ούτε το ταλέντο, δηλαδή θέλει ταλέντο, δουλειά και τύχη. Ναι. Εκεί πρέπει να πω δεν είμαι, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Ήμουν τυχερός. Ίσως περισσότερο από το ταλέντο μου και τη δουλειά μου. Μα ήσουν ζηλευτός. Δηλαδή εγώ όταν ήμουν, ναι, ηθοποιός, όταν σπούδαζα, εσύ ήσουν ένας άνθρωπος που... Στο θέατρο όλοι ήσουν πρώτος, ρε παιδί μου. Σε θυμάμαι, σε θυμάμαι. Δεν θυμάσαι αλήθεια. Σε θυμάμαι, νομίζω σε είχα δει στην Οδόκου των Πονηρών. Πλάκα μου κάνεις. Όχι, σε θυμάμαι. Έλα, θα με συγκινήσεις. Ναι, σε θυμάμαι και λέω στο Διαγόρα ποια είναι αυτή, μου λέει Μαρία Μπακοδήμου. Από τη Θεσσαλονίκη ήσουν. Ναι, ήμουν από το κρατικό Βελολάδος που είχα έρθει. Αυτό μου είπε. Και λέω πολύ ενδιαφέρουσα. Μου λέει που το κατάλαβες, λέω νομίζω φαίνεται. Καλά, δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί δεν έχεις ένα μεγάλο ρόλο. Τίποτα, ναι. Αλλά ναι. Καταλάβαινες ότι αυτό το πρόσωπο έχει ένα ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ γιατί... που μου το λες. Α, δεν σου το είχα πει ποτέ. Όχι, δεν μου το έχεις, ναι, πει ποτέ. Ναι. Μου έχεις πει άλλα πάρα πολλά. Δηλαδή στα break του Just έχουν πει πάρα πολλά. Οι ιστορίες του σταμάτησε εκείνα τα break. Με την Αλίκη, ναι, ναι, με τη Μελίνα. Γι' αυτό σου λέω. Απορώ που μου λες σε πονάει αυτό το πίσω. Ίσα-ίσα. Με τα χρόνια βλέπεις ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που αγάπησες δεν είναι κοντά σου. Φεύγουν. Έχουν φύγει. Ναι. Ναι. Αυτό δεν είναι ωραίο. Πόνος. Δεν είναι ωραίο. Βέβαια, αν είσαι ζωντανός, γνωρίζεις καινούργιους ανθρώπους, αλλά ποτέ δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δημιουργείς ένα καινούριο παρόν που μπορεί να είναι πιο ενδιαφέρον, θες πιο ενδιαφέρον από το παλιό, αλλά δεν έχει αυτή τη γλύκα. Δεν έχει αυτή τη γλύκα που είχε, γιατί ναι, όπως και να το κάνουμε, τα μακιγιάρεις και λίγο τα πράγματα πριν. Ή προς το καλύτερο, ναι, ή προς, ναι, το χειρότερο, ναι, ανάλογα, ναι, τη στιγμή, ναι, που είσαι. Δεν υπάρχει και υποκειμενική μνήμη. Εγώ πολλές φορές θυμάμαι πράγματα που κάποιος που το έχουμε ζήσει μαζί το θυμάται αλλιώς. Ναι, εντελώς. Αυτό είναι τρελό, εντελώς, λίγο. Λες κάπου εντελώς. Δεν πάω καλά. Το καλοκαίρι που δουλεύαμε με τη Μίρκα μετά από χρόνια πάλι μαζί, λέγαμε για τα ίδια περιστατικά διπλανά πράγματα. Ναι. Εντελώς διπλανά, ναι, πράγματα. Τώρα που λες για τους άλλωστε, ανθρώπους... η μνήμη είναι ένα περίεργο πράγμα. Εγώ θυμάμαι πράγματα που δεν έχω καν ζήσει. Με πάσα λεπτομέρεια. Αλήθεια. Και νόμιζα ότι ήμουν μοναδικό σε αυτό και το διάβασα στον Μπίντερ. Όταν κάναμε με την Καριοφιλιά και με την Όλια τις ωραίες μέρες, τους παλιούς καιρούς, αλλά εμείς το λέγαμε... Ευτυχισμένες μέρες. Ευτυχισμένες μέρες. Ωραίες μέρες. Ωραία χρόνια. Βλέπω ακριβώς την ίδια τάκα. Θυμάμαι με λεπτομέρεια πράγματα που δεν έχω καν ζήσει. Και λέω, α, δεν είμαι μόνος μου. Δεν είσαι είναι μόνος και αλλού. Σου. Τώρα θυμήθηκα κάτι, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, γιατί για σένα είναι η συνέντευξη. Αλλά εγώ έβλεπα πάρα πολύ συχνά στον ύπνο μου ένα συγκεκριμένο χώρο, σαν σπίτι μεγάλο, με θάλασσα κάτω, με πάρα πολλά δωμάτια, δωματιάκια και αυτά. Και κάποια στιγμή που έκανε τους μίτσους ο Λάκης Λαζόπουλος, και είχε κάνει με ντρόν το Άγιον Όρος από πάνω, στο λέω και να τριχιάζω, είχε αυτό το χώρο. Μάλιστα.
Και σοκαρίστηκα. Ναι. Προφανώς κουβαλάμε πράγματα. Ναι, εν αγνία μας. Ναι, ναι, στο κυταρό μας. Ναι. Έλεγες λοιπόν για τους ανθρώπους που έχουν φύγει και διάβασα για σένα ότι η απώλεια της μαμάς σου ήταν κάτι που ποτέ δεν διαχειρίστηκες και τη βλέπεις πάντα στον ύπνο σου. Την είδα και σήμερα. Τη βλέπεις πάντα. Ναι. Όχι, ούτε τρομακτικά, αλλά ούτε και εξαϊλωμένη. Τη βλέπω σαν μια... Σαν να υπάρχει. Σαν να υπάρχει και συζητάμε. Οπότε φαίνεται άμυνα του οργανισμού είναι, για να μην σου λείπει κάτι. Έρχεται στον ύπνο και... Συμπληρώνει αυτή, ναι, την συμπληρώνει απουσία. Αυτή την απουσία. Μάλιστα σήμερα, τώρα πριν ξυπνήσω δηλαδή, είχε κρύψει κάτι χρήματα και μου είπε, τα έχω εδώ, αν τα χρειαστείς είναι εδώ. Και της είπα, τι να τα χρειαστώ, εσύ αν χρειαστείς χρήματα. Και μου πάντως να ξέρεις είναι εδώ. Συγκλονιστικό. Όχι, δεν ήταν ανάτριχο, ούτε ευχάριστο. Ήταν κάτι πολύ καθημερινό. Πάρα είναι η σύνδεση που δεν έχει διακοπεί καθόλου. Ναι, ναι. Ναι, δεν μπόρεσα να το ξεπεράσω το θέμα. Δηλαδή να πω ότι αυτό έχει τελειώσει. Πολλές φορές θέλω να την πάρω τηλέφωνο ή στον ύπνο μου βλέπω ότι δεν μου απαντάει στο τηλέφωνο ή ότι είχα καιρό να την πάρω. Είναι πράγματα που μας φραγίζουν. Αλλά και πράγματα που μας οδηγούν. Ξέρεις, εγώ χωρίς τη μητέρα μου δεν νομίζω ότι θα ήμουν αυτός που είμαι. Σίγουρα. Κανείς μας δεν είμαι, θα ήταν. Από τη φύση μου, ενώ δεν φαίνεται, γιατί ό,τι ελάττωμα έχουμε το κρύβουμε με όλους τους τρόπους, από τη φύση μου είμαι δηλός άνθρωπος. Και γι' αυτό πολλές φορές όρμησα πάνω. Μα όρμησες από την αρχή. Από δειλία. Από δειλία. Και θυμάμαι ότι όταν πρωτοκάναμε επιθεώρηση στο Άλσος, φύγαμε τότε, δεν υπήρχε θέατρο στο, εκτός κέντρου, ήσουν ατελειωμένος. Αυτό το θεατράκι που υπήρχε στο Άλσος το είχε ο Αθερινός. Ήταν off-Broadway. Ήταν όχι μόνο off-Broadway, άλλες επιθεώρησεις κάθε εβδομάδα. Και άλλες επιθεώρησεις φέρνοντας και ένα guest star κάθε φορά για να μπορέσει να ζήσει. Όταν πήγαμε εμείς λοιπόν εκεί, είπαν όλοι ότι αυτοί θα πάνε άπατοι. Τώρα δεν τους ξέρω τη μάνα τους που πάνε εκεί, τι κάνουν επιθεώρησεις, τι πιστεύουν. Και τους λέω, μαμά, να πάω τώρα σε ένα θείασο που με θέλουν ή να πάω εκεί που δεν μας ξέρει κανείς. Θα πας εκεί γιατί θα έρθουν όλοι σε σένα. Τι να έρθουν όλοι με μένα. Εκεί θα πας. Λέω εμένα δεν με ξέρει κανείς. Όλοι θα σε μάθουν. Εκεί θα πας. Συγγνώμη, αλλά... Πίστευε τόσο πολύ που αναγκάστηκα και εγώ να πιστεύω σε μένα. Ναι, αλλά και τι θαυμάσια ανισορροπία. Γιατί ο πατέρας ποτέ δεν αποδέχτηκε ή τουλάχιστον ποτέ, τα πρώτα ποτέ, χρόνια ποτέ. Το ότι εσύ... Θα είσαι ο πατέρας στο θέατρο. Όταν βγήκα στο θέατρο ήρθε μετά και με είδε. Μέχρι τότε έκανε ότι δεν το ξέρει. Μετά βέβαια καμάρωνε. Ερχόταν κάθε βράδυ. Γιατί όταν παίζαμε στο Σμαρούλα, το σπίτι μου ήταν ακριβώς πίσω από το Σμαρούλα. Εξάρχει. Το σπίτι τους. Το σπίτι τους. Στο μπαλκόνι τους δηλαδή έβλεπα την πλάτη του θέατρου. Ναι, ναι. Στην Κυψέλη μέναν ναι, και ναι, μόλι ναι. Τέσσερα. Και μέναν στο τελευταίο όροφο και το πίσω μπαλκόνι έβλεπε την πλάτη του Σμαρούλα. Που αυτό ήταν κάποια στιγμή και τραγικό. Δεν ούφτανε να το ακούει. Ερχόταν κάθε βράδυ με τη μητέρα μου τελευταία σειρά και γεμάτη που είμαστε. Έβρισκε μια καρέκλα και καθόταν. Πριν δεν το ήξερε καν. Μέχρι να τελειώσει το εθνικό δεν το ήξερε. Ήρθε στις εξετάσεις μου. Καταρχήν δεν το ξέρω γιατί εσύ του λέγες ότι σπουδάζεις νομική και εσύ ήσουν στην δραματική. Ήσουν ναι, και εσύ. Ναι. Αλλά η απουσία του αυτή από τη ζωή σου, γιατί έχεις πει ότι ένιωθα ότι δεν με βλέπει καν, δεν είναι ότι αδιαφορεί, αυτό είναι σαν ήταν, να μην υπάρχει. Ναι, αυτό ήταν μέχρι να βγω στο θέατρο. Α, ναι. Αυτό ξεπεράστηκε μετά. Από τον ίδιο, από μένα όχι. Μέσα σου δεν είχε γράψει. Δεν του φέρθηκα δε... καλά μετά. Δεν του φέρθηκε. Όχι, γιατί έκανα εγώ δεν τον βλέπω. Σκέψου ότι φτάσαμε στο σημείο εκεί που ήταν το φόβητρο στο σπίτι να έρχονται με τη μαμά κάθε βράδυ στο θέατρο και να έρχεται στο καμαρίνι πρώτη η μητέρα μου και μου λέει να έρθει ο μπαμπάς να σου πει μια καληνύχτα. Φοβότανε. Ναι, και έλεγα ναι, να έρθει. Τότε ζητούσε αυτό τη δική σου αποδοχή. Ναι, και εγώ αρνιόμουν να τη δώσω. Δηλαδή έπρεπε να φύγει από τη ζωή για να συμφιλειωθώ μαζί του. Και έγινε με έναν τρόπο πολύ περίεργο. Ήταν τα πρώτα χρόνια, ήταν αρχές του 80, για να μην σου πω 81. Έγινε με περίεργο τρόπο και η συμφιλίωση και ο χαμός του. Σκέψου ότι την ημέρα που πέθανε ήταν η Κυριακή και εγώ είχα δύο παραστάσεις στο Σμαρούλα. Και έγινε κάτι καταπληκτικό. Έπαιζε στο Σμαρούλα, πίσω από την πλάτη μου ήταν ο πατέρας μου νεκρός με τη μητέρα μου. Στο διαμέρισμά τους. Απέχαμε 100 μέτρα. Βέβαια, πέθανε το πρωί και εγώ έπρεπε να κάνω δύο παραστάσεις. Και πήγα και τις έκανα. Και άρχισα να παίζω. Και έπαιζα εντελώς μηχανικά. Καταλαβαίνεις, είχα
ταραχτεί πάρα πολύ με το χαμό του πατέρα μου. Δεν ήξερα τι αισθανόμουν. Είχα μια φρικτή αμηχανία για το αίσθημά μου. Και άρχισα να παίζω και ο κόσμος γέλαγε. Και λέω, πού είναι το εδώ, σκέφτομαι άλλα. Αισθάνομαι άλλα και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πού είναι αυτό που λέγαμε ότι αν δεν το αισθάνομαι εγώ δεν το αισθανθεί και ο κόσμος. Άρα υπάρχει και κάτι άλλο. Μια κατασκευή φωνητική, σωματική, μηχανική και ψυχική που έχει φορτιστεί. Έχει φορτιστεί και σε στιγμή που όλα δεν υπάρχουν, λειτουργεί η μια μπαταρία που έχεις δηλαδή. Τι συγκλονιστική στιγμή μας μετέφερες, ναι, στα μάτια. Πραγματικά νομίζω, ναι, ότι σε ένα τόσο μετά, μεγάλο πόνο. Και μετά συμφιλιώθηκα πραγματικά μαζί του. Μετά από ένα χρόνο, τότε στη Μύκονο, γιατί ήταν νησί τότε, δεν ήταν αυτό που είναι τώρα. Να φανταστείς, οι πρώτοι που πήγαμε με αυτοκίνητο στο Super Paradise ήταν ο Γιώργος ο Σκληρός και εγώ. Και βγάλαμε χειροκρότημα, γιατί τότε πηγαίναμε όλοι με βαρκούλα. Και με βαρκούλα με ντόπιους που μιλάγανε ελληνοαγγλικά. Θυμάμαι μία που τους έλεγα, ξέρεις, εκεί μιλάνε με το «να-να-να, πήγε στο γυαλό». Α, ναι, είναι το τραγουδιστό το νησιότητα. «Να-να-να-να-να-να». Και τους λέμε «τι έχεις, κυρία», δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε, «είμαι down». Λοιπόν, πήγαινα και είχαμε τότε Walkman. Λοιπόν, στη βαρκούλα, που ήταν γεμάτη από ξένους, Έλληνες και αυτά, έλεγε ο... Ο Μικονιάτης, over there. άκουγα την... ο πατέρας μου είχε καεί και εμπορικό. Άκουγα τη Χαρούλα, είχε βγάλει ένα δίσκο. Και έτσι όπως πηγαίναμε στη θάλασσα, είναι το Αιγαίο. Εγώ πηγαίνα με τον πατέρα μου, με το καϊκί, κάθε καλοκαίρι. Και μου θύμισε, ξέρεις, τα ταξίδια που έκανα με τον πατέρα μου και ακούω τη Χαρούλα να λέει «Γελ, γελ, καϊξί». Και η μάνα μου λέγανε στη μητέρα μου «Μα γιατί να πάρεις καϊξί», επειδή είχε καϊκί. «Γιαβάς, γιαβάς». Και με έπιαζε μια τέτοια γλύκα. Τον πεθύμισα τόσο πολύ και μύρισα το άρωμά του μαζί με τη θάλασσα. Έτσι συμφιλιώθηκα μέσα. Με έχει συγκινήσει πάρα πολύ στα μάτια μου. Κι εγώ τώρα που το λέω, είδες, δεν το έχω πει ποτέ. Τι γλύκα. Δεν το έχω πει ποτέ. Είχες και καϊκί δικό σου. Ναι, στο όνομά μου. Ήταν του παππού και το λέγανε Σταμάτιος Φι. Αλλά όταν με έπαιρνε ο πατέρας μου που ήμουν Δευτέρα Δημοτικού Τρίτη απάνω στο καϊκί, νόμιζα ότι είναι δικό μου. Αφού έλεγε Σταμάτιος Φι, εγώ είμαι Σταμάτιος Φι, όχι ότι είναι ο παππού μου. Και του έλεγα δικό μου είναι παπά, ε. Ναι, μου λέγε, ναι. Αφού πέθανε, ναι. Εσύ καπετάνιο. Άλλωστε αυτό ήταν και ο καημός στην αρχή του πατέρας. Αυτό ήταν ο καημός στην οικογένεια. Η μαμά σου σε είχε πάει. Είδες παράσταση στα 2,5. Με τη μαμά και τον μπαμπά. Του μπαμπά του άρεσε επιθεώρηση για σεξουαλικούς, φαντάζομαι, λόγους. Του άρεσε που έβλεπε η μη γυμνή. Πιο τζούσι, πιο αυτό. Ναι, η χαρά τη ζωή είναι κι αυτό. Ήταν λάγνος. Α, ναι. Του μοιασές. Πολύ το φοβάμαι. Δεν το έχεις μάθει, δεν το έχεις καταλάβει ακόμα. Πολύ το φοβάμαι. Ναι, και πήγαμε και είδαμε το Βίρα της Άγκυρας. Και αποφάσισες 2,5 χρονών ότι θα γίνεις ηθοποιός. Όχι, δεν αποφάσισα ότι θα γίνω, αποφάσισα ότι είμαι. Γύρισα στη Σαλαμίνα και δήλωσα, είμαι ηθοποιός. Γελάγανε ο κόσμος. Και είναι αλήθεια αυτό. Ή είναι παιχνίδι της μνήμης, ότι μετά είδες σε φωτογραφία το Μηνωτή από την Επίδαυρο και πήρες ένα σεντόνι και έκανες τον ειδή υπόδοση. Όχι, αλήθεια, ρε παιδιά μου. Θυμάμαι και τη φωτογραφία. Πήρα ένα σεντόνι, έκανε τον ειδήποδο μου, ότι ήταν πότε ήταν. Πρέπει να ήμουν 8 χρονών, 5, 7, κάπου εκεί. Δεν ξέρω. Στη Σαλαμίνα, στο σπίτι. Στη Σαλαμίνα. Εκεί είχαμε ένα σπίτι που είχε μεγάλο, επειδή ήταν πετρόκτιστο. Τα παράθυρα δηλαδή από τα τζάμια μέχρι το σπίτι ήταν τέλειο, τόσο. Τέλειο, ωραίο. Και ήταν μια μικρή σκηνούλα για ένα παιδάκι, οπότε ανέβαινα εκεί. Και έπαιρνα ένα σεντόνι και έκανα τον ειδήποτα κατά τη γνώμη μου, λέγοντας αηδίες. Και μέσα στο πάθος και την ορμή έπεσα και σκοτώθηκα. Μπήκαν τα δόντια μου εδώ και έγινε ένα τόσο πράγμα. Και εκείνο που με πείραξε περισσότερο από όλα είναι ότι τα ξαδέρφια μου γεννάγανε. Πω, σαγουρούνι είναι, σαγουρούνι είναι. Όχι, είχα πριστεί, είχα γίνει τόσος και γελάγανε με την παραμόρφωσή μου. Είναι ωραίο πάντως που από τόσο μικρός βρήκες αυτό που σε μαγεύει. Ναι, πολύ.
Ήταν πολύ. Κατάλαβα ότι είναι πολύ δύσκολο μόλις έβγαλα τη σχολή. Γιατί μόλις έβγαλα στη σχολή μέσα ήμουν ότι είμαι ό,τι καλύτερο έχει γεννήσει η φύση. Ναι, αλλά παρόλα αυτά, εγώ διαβάζω ότι έχεις πει ότι εσύ και η Παναγιωτοπούλου, που η φίλια σας είναι γνωστή, ίσως ήταν η τελευταία στη σχολή. Τελευταία. Γιατί δεν διαβάζατε, δεν μελετάγατε, δεν κάνατε. Όχι, δεν άρεσε ο τρόπος που παίζαμε. Α. Δηλαδή, εγώ πήρα 7 και η Άννα 6,5 ή το αντίθετο, εγώ 6,5 και Άννα 7. Η πρώτη, θυμάμαι, ήταν ο Πάνος Τουλιάτος και η Βάντα Καρακατσάνη. Μάλιστα. Οι συμμαθητές μας. Και μετά ήταν, εντάξει, δεν θυμάμαι άλλους που κάνανε καριέρα. Αυτοί οι δύο παίξανε στο θέατρο και στην τηλεόραση και στο σινεμά. Τώρα που λέμε για τα νιάτα, ναι, την εποχή εκείνη, έχεις πει δηλώσει ότι τώρα δεν θα σ' άρεσε. Δεν σε ευχαριστούσε καθόλου να ήσουν νέος, να ήσουν ένα παιδί που γεννιέται, που μεγαλώνει τώρα. Ναι. Ναι, το έχεις ξεχάσει. Ποιος ξέρει τι έχω πει κι άλλα. Ότι, γιατί είπες δεν έχουν να αντιμετωπίσουν ωραία πράγματα. Δεν ξέρω, μπορεί να το έχω πει, αλλά δεν μου πάει πια. Ναι. Ναι. Και εγώ αυτό ήθελα να το δεν συζητήσω. Δεν μου πάει. Όχι. Ίσα ίσα. Ας ήμουν νέος και είχα. Και ας είχε. Και όταν είσαι νέος, θα αντιμετωπίσεις όλα ωραία. Ναι. Βέβαια, είναι. Τέλος πάντων, είναι αυτό με τους νέους. Όταν είμαστε νέοι, δεν το καταλαβαίνουμε. Ναι. Πρέπει να φύγεις από τα νιάτα για να το καταλάβεις. Εκείνη την ώρα, αλλού, άμα άλλα ασχολείσαι. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι ό,τι όπου είμαστε δεν το καταλαβαίνουμε. Που και ναι, το τώρα μπορεί να είναι πολύ ωραίο. Ναι. Και τώρα να ζήσεις πράγματα που θα όχι, τα δεις όχι, μετά. Όχι, υπάρχουν περίοδοι που το αισθανόμουν πάρα πολύ. Είναι πως ελάγνος γι' αυτό. Ναι, μπορεί. Γιατί μεγαλώνοντας, το μόνο, η λαγνία είναι κάτι που μπορεί. Όλα τα άλλα, η δημιουργικότητα, όλα μπορεί να γίνουν καλύτερα. Ναι. Λόγω σοφίας, εμπειρίας, ηρεμίας, υπομονής. Αυτές οι αρετές βοηθάνε ναι, το μετά. Και άλλες η αρετές και άλλα ντεζαβαντάζ. Ναι. Υπάρχει κάτι στον Ελίτη εκπληκτικό. Μια φράση που... Η πείρα μου ξέμαθε τον κόσμο. Η πείρα μου ξέμαθε τον κόσμο. Και αυτό είναι... Από την μια μεριά μπορεί να είναι θλιβερό, απ' την άλλη είναι ένα άλλο νιάτο. Ναι. Γιατί βλέπεις τα πράγματα ναι, σαν να είναι πρέπει καινούργια. Πρέπει να ξαναδείς από την αρχή. Μα αυτό είναι ωραίο, ότι όλα είναι ωραία, όλες ναι, οι ηλικίες είναι ωραίες. Αρκεί να στέκεσαι στα πόδια σου. Ναι. Όλα τα άλλα είναι τόσο ελκυστικά. Βρίσκεις πράγματα που μπορούν να σε μαγέψουν. Εσύ τι θα κάνεις να μας μαγέψεις θεατρικά φέτος? Θέλω πάρα πολύ να κάνω επιθεώρηση. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Αλλά θέλω να κάνω επιθεώρηση όπως την ξέρω εγώ. Για πες. Θέλω να κάνω μια παράσταση για την τηλεόραση, για την επιθεώρηση που να περνάει από τα μπουλούκια μέχρι τις καλύτερες στιγμές της. Έχω έρθει σε επαφή με πολύ κόσμο και είμαι ηθοποιός, γιατί θέλω να είναι ηθοποιή από όλες τις γενιές. Να είναι από μένα και τη Μίρκα δηλαδή, μέχρι τον τελευταίο που βγήκε πέρσι από τη σχολή. Θέλω να έχω τις καλύτερες συνθήκες, μιλάω με 2-3 περιπτώσεις, γιατί δεν ξέρω πότε είναι σωστό να γίνει. Αν είναι σωστό να γίνει καλοκαίρι, αν πρέπει να γίνει χειμώνα. Θέλω να ετοιμάσω πάρα πολύ, έχω βρει τον τίτλο. Θέλω να είναι επιθεώρηση τότε, τώρα, πάντα. Τέλειο είναι. Θέλω να κάνω μια παράσταση εναντίον όλων και υπέρ των πάντων. Έχω χρόνια να ονειρευτώ κάτι τόσο σπαρταριστό. Και επειδή υπάρχει κόσμος που δεν την ξέρει την επιθεώρηση. Τα παιδιά μου δεν την έχουν δει. Ναι, ο ένας μου γιος την είδε στο Άλσος μια χρονιά. Ο άλλος μου γιος δεν ξέρει την επιθεώρηση. Δηλαδή, πραγματικά, είναι γενιές ολόκληρες που έχουν χάσει την επιθεώρηση. Ναι. Και που ίσως είμαι και ο τελευταίος που ξέρω το παλιό μέτιε. Και θέλω να συνεργαστώ όμως και με πολλοί νέους για να προτείνουν και κάτι άλλο. Να έχεις τη νέα ματιά. Ναι. Κοίταξε, το χιούμορ σου, η πνευματικότητά σου με την έννοια της πυρτάδας. Όλο αυτό αν παντρευτεί και με φρέσκα, ναι, πράγματα, με φρέσκα πράγματα και κρατήσεις και όλα αυτά που πας ιστορικά να δεις και ιστορικά να δω τα πράγματα, δηλαδή γιατί έχω να... Την αγαπάω πάρα πολύ, επειδή έτσι σχεδόν ξεκίνησα. Έτσι σχεδόν ξεκίνησα δηλαδή με το «Και εσύ χτενίζεσαι». Και μετά μια άλλη στιγμή που μ' άρεσε όλο αυτό ήταν το «Βήρα της Άγκυρας» που έκανα με το Ρέπα και τον Παθανασίου. Θέλω ξανά τώρα, σαν να κλείνει ένας ολόκληρος κύκλος, να γίνει ένας απολογισμός για αυτό το είδος μουσικού και λαϊκού θεάτρου, που έχει φοβερή δυναμική. Φοβερή. Φοβερή. Γιατί σε συγκινεί από παντού. Σε συγκινεί το κείμενο, σε συγκινεί η μουσική, σε συγκινεί η κίνηση. Έχει πάρα πολλά στοιχεία για να
χτυπήσει. Ναι, και ο τρόπος που εναλλάσσονται όλα αυτά. Που εναλλάσσονται όλα αυτά από την ώρα της μεγάλη του λαγαρού και από τη στιγμή του γέλιου που περνά στη συγκίνηση και μετά στο τραγούδι και μετά στο χορό και πώς συνοψίζονται όλα αυτά και τα ερωτηματικά που αφήνει. Ξέρεις, είπε θεώρηση, έχει περάσει τρελές μέρες. Δόξας και αγριάδας. Να σκεφτείς ότι στο Βέμπο, ας πούμε, στην εποχή του 65, όταν κάνανε μία επιθεώρηση άλλος για το Καστρί που ήταν υπέρ του Παπανδρέου, πήγαν οι δεξιοί και γκρεμίσαν το θέατρο. Α, ήταν αφορμή για να ξεσπάσουν επάθη. Και επίσης, η ίδιος θεέσος της Βέμπο, μόλις έγινε η δικτατορία, εκεί που ήταν το άκρος ακραία δημοκρατικό, κάνανε μία επιθεώρηση που λεγόταν κοντά στα ξημερώματα. Κοντά στα ξημερώματα, 21 Απρίλη, ήρθαν και μας σώσανε. Έβλεπες δηλαδή κάτι αντιφάσεις. Ναι. Τόσο σκληρές. Και από την άλλη μεριά, άνθρωποι που παίζανε από την επιθεώρηση και τους παίρνανε και τους πήγανε στη Γιάρο. Ναι. Τον Παράβα τον πήρανε από τη σκηνή και τον πήγανε στη Γιάρο. Επειδή έπαιζε ένα νούμερο που δεν τους άρεσε. Ή τον μπαμπά του Μιλιάδη, επιμεταξά. Ήταν ηθοποιός και ο μπαμπάς Μιλιάδη. Ο μεγάλος ηθοποιός ήταν ο μπαμπάς. Ήταν πολύ μεγάλο το οποίο στην τηλεόραση. Σταμάτη, δεν μπορώ. Δηλαδή πρέπει να διακόψω και δεν θέλω καθόλου. Θέλω να πάω να διακόψουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω σε ευχαριστώ. Να σε φιλήσω γιατί. Να είσαι καλά. Και με συγκίνησες και την καρδιά σου μου άνοιξες και χάρηκα που σε είδα και ανυπομονώ εσύ για τα την θεώρηση. Εσύ τα δημιουργεί. Σε ευχαριστώ πάρα εγώ σε πολύ. Ευχαριστώ. Κάτσε, περίμενα εδώ για να πάω από εκεί να φύγει με την άνεσή σου.